Κατά πρώτον, σε ό,τι αφορά το θέμα των αποζημιώσεων, έχω ευθύς εξ αρχής κάνει σαφές στους συμπολίτες μου, σε ό,τι με αφορά ως δήμαρχος, γιατί εμείς δεν είμαστε μπλεκόμενες υπηρεσίες στα θέματα των αποζημιώσεων, έχω κάνει σαφές ότι σε ό,τι αφορά τις βοήθειες που μπορώ να προσφέρω ως Δήμος σε ανθρώπους που πιθανόν μέχρι σήμερα να μην έχουν λάβει τις αποζημιώσεις τους, να παρέμβω οπουδήποτε, να παρέμβουμε ως Δημοτική Αρχή και να κάνουμε όσες ενέργειες είναι αναγκαίες στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες για να αποζημιωθούν όσοι είναι δικαιούχοι, γιατί ξέρετε υπάρχει και ένα γραφειοκρατικό μπλέξιμο πάρα πολύ μεγάλο που πολλές φορές καθυστερεί ή περιπλέκει τα πράγματα. Άρα λοιπόν εκεί κάνω τις προσωπικές μου παρεμβάσεις, γιατί ακούμε διάφορα. Εντάξει, ξέρω ότι έχουν αποζημιωθεί άνθρωποι, ξέρω ότι έχουν μπλέξει πολλές περιπτώσεις και άνθρωποι δεν έχουν πάρει ακόμα τις αποζημιώσεις, αλλά μία-μία περίπτωση που έρχεται, που υποπέφτει στην αντίληψή μας ή την οποία, η οποία μου αναφέρεται, κάνουν και προσωπική παρέμβαση και ως Δήμος παρεμβαίνουμε πολλές φορές για να απεμπλέκονται, όπως σας είπα, τα πράγματα και να υπάρχει αυτή είναι η δυνατότητα οι άνθρωποι να αποζημιωθούν. Τώρα, σε ό,τι αφορά ένα δεύτερο θέμα που αφορούσε σε μια ένα νόμο που κατετέθη, σας λέω ευθύς εξ αρχής και το είπα και δημόσια, ότι ως Δήμος είχαμε παντελή άγνοια ότι έφτανε τέτοιο νομοσχέδιο στη Βουλή. Το είδαμε αφού είχε φτάσει και μάλιστα ούτε ενημερωθήκαμε ποτέ, ούτε έφτασε τίποτα σχετικό στο Δήμο, ούτε είχε υποπέσει στην αντίληψή μας. Και το λέω δημόσια ότι πρόκειται να φτάσει τέτοιο νομοσχέδιο στη Βουλή, το οποίο θα απαλλάσσει περιοχές πληγήσεις από τον Έμφυα. Έχουμε κάνει τις ανάλογες παρεμβάσεις. Αναμένουμε και με τροπολογία έστω και ευελπιστούμε ότι το αρμόδιο Υπουργείο θα συμπεριλάβει και τον Δήμο Βερτινίας, γιατί στο αρχικό σχέδιο που είδαμε, βέβαια, ναι, και τις πληγήσεις περιοχές, γιατί αρχικώς δεν ξέρω τελικά τι έχει γίνει, δεν έχω πληροφορηθεί ακόμη τίποτα, αν έφτασε η προσψήφιση στο νομοσχέδιο. Είχαν παραλυφθεί πολλές περιοχές της Ελλάδος, όχι μόνο η Βερτινία που είχαν πληγεί. Ναι, ήταν πολλές. Και η Μάνη ήταν εκτός και η Αιχαία Ολυμπία. Βασικά ήταν μόνο οι περιοχές της Εύβοιας και του Μαντουδίου οι αρχικώς προβλεπόμενες. Έχουν γίνει διάφορες παρεμβάσεις. Ευελπιστούμε ότι θα εισακουστούμε από τις αρμόδιες πολιτικές ηγεσίες των Υπουργείων και θα ανταποκριθούν στο αίτημά μας να συμπεριλάβουν και το Δήμο Κορτινίας και όλες τις άλλες πληγήσεις περιοχές στην απαλλαγή του Έμφυα, τουλάχιστον μέχρι τον χρόνο που θα αποκατασταθούν οι ζημίες πλήρως. Και για να κλείσουμε, δύο λόγια για το καρναβάλι των Λαγκαδίων. Μια θεματική πολύ καλή ενότητα που έχει να κάνει με την τοπική περιοχή, με το Θεό πάνω. Για τις καρναβαλικές εκδηλώσεις ευρύτερα στην περιοχή μας, ο Δήμος Γιορτινίας και το νομικό μας πρόσωπο, ειδικά, υποστηρίζουν και διοργανώνουν μαζί με φορείς και συλλόγους εδώ της περιοχής καρναβαλικές εκδηλώσεις, όχι μόνο στα Λαγκάδια που εκεί με πρωτοβουλία του Συλλόγου Δράση είναι η μεγαλύτερη καρναβαλική εκδήλωση, αλλά ευρύτερα στην περιοχή μας, σε πολλές περιοχές, στη Δημητσάνα, στη Στεμνίτσα, στη Βιτίνα, στα Τρόπαια, στο Σπάθερ, από αυτά που θυμάμαι τώρα, διοργανώνονται καρναβαλικές εκδηλώσεις πάρα πολύ ωραίες, με τη συμμετοχή των τοπικών συλλόγων, αναβιώνοντας έθιμα, καρναβαλικές παραστάσεις, παραστάσεις για μικρά παιδιά. Διάφορα τέλος πάντων δρόμενα, αναβίωση εθήμων κτλ. Και το κορυφερότερο όλων είναι το καρναβάλι στα Λαγκάδια, όπου εκεί είναι ένα πολύ πρωτότυπο καρναβάλι το οποίο διοργανώνει ο Σύλλογος Νέων, στον οποίο αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια. Υποστηρίζει ο Δήμος. Την Κυριακή το βράδυ είναι στις βραδινές ώρες η κύρια παρέλαση, η καρναβαλική παρέλαση, αλλά δεν αφορά στις γνωστές παραστάσεις των καρναβαλιών, αφορά ένα αφιέρωμα στον Θεό Πάνα. Εδώ στην περιοχή μας και στο Διόνυσο, αναβιώνει διονυσιακά έθιμα και πραγματικά είναι πολύ πρωτότυπο, έχει τεράστια συμμετοχή και όποιος το ζει από κοντά, αξίζει μάλλον να το ζήσει κανείς από κοντά, γιατί προσφέρει έτσι πολύ χαρά, πάρα πολύ ωραίες παραστάσεις και οι άνθρωποι απολαμβάνουν τις εκδηλώσεις αυτές. Και την καθαρά Δευτέρα πώς θα κληρωθούν τα κούλουμα? Έχουμε και για στα Λαγκάδια, έχουμε και στη Στεμνίτσα, έχουμε και στα Τρόπαια, πέταγμα χαρταϊτού, φασολάδες, νηστίσιμα, γλέντια, χορούς, για να μπούμε πια επίσημα στην περίοδο της νηστείας και της αρακοστής.